Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Οι Δυτικές Συνοικίες ήταν ένα από τα πιο νεανικά και δημοφιλή συγκροτήματα που συμμετείχαν χθες στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Κοσμοτέ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΚ στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Οι Δυτικές Συνοικίες ήταν ένα από τα πιο νεανικά και δημοφιλή συγκροτήματα που συμμετείχαν χθες στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Κοσμοτέ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΚ στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Τα συναισθήματά τους ήταν πολύ θετικά, ενώ ο λόγος που πιστεύουν ότι τους επέλεξαν ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα είναι ότι η Κοσμοτέ και τα προϊόντα της απευθύνονται κυρίως σε νέο κόσμο. Όσο για το μέλλον, οι Δυτικές Συνοικίες ετοιμάζουν πολλές συναυλίες και πολύ πιθανόν και νέα δισκογραφική δουλειά. Καλησπέρα, καταρχήν. Τα συναισθήματά μας είναι υπέροχα όπως πάντα. Κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία να εμφανιστούμε σε κάποια συναυλία μπροστά στο κοινό, είναι θετικά τα συναισθήματα πάντα. Αυτή τη φορά όμως έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε χαρούμενοι, γιατί είμαστε και στην Κομωτινή, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Κοσμοτέ, σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό και την πρόθεση κάποιων προϊόντων της Κοσμοτέ, αλλά όπως το iMode, αλλά και της Ολυμπιακής ιδέας γενικότερα, μια και έχουμε σε λίγες μέρες, 20 μέρες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που σίγουρα θα πάνε καλά. Γιατί πιστεύετε ότι επέλεξαν νεανικά και δημοφιλή συγκροτήματα όπως εσείς? Γιατί πιστεύω ότι η Κοσμοτέ και το προϊόν της, το iMode, απευθύνεται σε νέο κόσμο κατά πρώτο λόγο. Και τι καλύτερο από το να προσκαλεί τον νέο κόσμο μέσα από συναυλίες με νεανικά συγκροτήματα. Για το καλοκαίρι να πούμε ότι έχουμε πολλές συναυλίες σε πάρα πολλές πόλεις και φέτος στην Ελλάδα και Κύπρο. Και για τη συνέχεια ετοιμάζουμε και ίσως κάποια καινούργια δισκογραφική δουλειά αργότερα. Όμως αυτή τη στιγμή ποντάρουμε ακόμα στις δύο δισκογραφικές δουλειές που έχουμε, τη Σύριδο στα Χρώματα που είχαν το καλοκαιρινό ραντεβού και το Παίζουμε Γιατί μέσα, και το Μακριά Σου, την πιο πρόσφατη δισκογραφική μας δουλειά και όλα τα τραγούδια που περιέχει. Πολλοί είναι οι πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται το λεωφορείο Ειρήνης που έχει εγκατασταθεί στο δημοτικό πάρκινγκ Κομωτινής για να ενημερωθούν μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τη δράση των ειρηνιστών. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό έχει τοποθετηθεί περιμετρικά του λεωφορείου της Ειρήνης που βρίσκεται στο δημοτικό πάρκινγκ Κομωτινής. Οι εικόνες αποδεικνύουν έμπρακτα την φρεκαλαιότητα του πολέμου, το έργο των ειρηνιστών και τη δράση της ομάδας ακτιβιστών ανθρωπιστών που ανήκουν ο Λεωνέ και η Λένα. Πολλοί είναι οι πολίτες που επισκέπτονται το λεωφορείο της Ειρήνης για να ενημερωθούν για τη δράση τους. Ευχή όλων να εξασφαλιστούν και τα χρήματα για να συνεχίσει η ειρηνιστική ομάδα το σπουδαίο έργο της, που αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες. Αφού ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, 1991, και από τα embargo sanctions αυτό είναι το depleted uranium, απεπλουτισμένο ουράνιο. Όπως λέει εκεί, αν θέλετε λίγο να μένει στην ατμόσφαιρα της γης για 9 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι εντελώς καταστροφή για όλους μας. Εδώ βλέπετε τον ιδρυτή, ο Ken O'Keefe, εδώ που ήταν μικρός, πεζοναύτης στην Αμερική, που είχε καταλάβει κάποια πράγματα και γύρισε εντελώς και έγινε ειρηνιστής, και εδώ είναι στη Παλαιστίνη, εδώ. Εδώ βλέπετε με όλους όσους έχουμε σαν ομάδα μιλήσει στη Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, προσπαθώντας να τους παρουσιάσουμε αυτή την ιδέα των 10.000 διεθνές παρατηρητές να πάμε όλοι μαζί εκεί για να σταματήσουμε το κακό που γίνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της έρευνας των στρατιωτικών αρχών για το πολύ νεκρό ατύχημα στο φυλάκιο Μανίτσα Κορνοφωλιάς Εύρου αναφέρεται ότι οι άτυχοι στρατιώτες δεν έλαβαν απαραίτητα μέτρα προστασίας και έτσι δεν επιρρύπτονται ευθύνες στους αξιωματικούς.
Σε προσεξία αλλά και σε υπερβάλλοντα ζήλο που επέδεξαν οι 5 στρατιώτες που κεραυνοβολήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα τον περασμένο Απρίλιο στην προσπάθεια επανατοποθέτηση του μεταλλικού ιστού της σημαίας στο φυλάκιο Μάνιτσα Κορνοφολιάς Εύρου, αποδίδει το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε από τις στρατιωτικές αρχές, αναφέρεται ότι οι άτυχοι στρατιώτες δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και δεν επέδειξαν την απαιτούμενη προσοχή, ενώ δεν επιρρύπτουν ευθύνες στους αξιωματικούς της μονάδας και του φυλάκιου Μανίτσα. Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, οι 5 νεκροί οπλίτες κλήθηκαν από το λοχείο του φυλακίου να μεταφέρουν τον ιστό, πλην όμως συμμετείχαν με τη δική τους θέληση και δεν εξέλαβαν ως διαταγή την πρόσκληση του υπαξιωματικού. Ωστόσο, αποκαλύπτει ότι οι αξιωματικοί της μονάδας θα μπορούσαν να ζητήσουν από το Δήμο της περιοχής να χρησιμοποιηθεί ειδικό όχημα για τη μεταφορά του ιστού, ενώ αναφέρεται ότι τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ διερχόταν πάνω από το φυλάκιο σε ύψος 8,60 μέτρων. Στη διάρκεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης, οι γονείς των νεαρών στρατιωτών επέριψαν ευθύνη στον διοικητή της μονάδας αλλά και σε όσους είχαν επιθεωρήσει το φυλάκιο τα τελευταία χρόνια, χωρίς ποτέ να μεριμνήσουν ώστε να μετακινηθεί ο στήλος της ΔΕΗ. Την προηγούμενη Κυριακή επικράτησε ένταση στη διάρκεια του μνημόσυνου που έγινε στο χώρο του στρατιωτικού φυλακίου Μανίτσα Κορνοφολιάς Εύρου. Από τους συγγενείς των 5 στρατιωτών, οι συγγενείς είχαν αντιδράσει διότι, όπως είπαν, οι αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου του φυλακίου που ήταν αρχικά η σημαία έπρεπε να γίνουν πριν συμβεί η τραγωδία και όχι εκ των υστέρων, ενώ επιτέθηκαν φρασιστικά κατά των αξιωματικών του στρατού. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνεται η προανακριτική διαδικασία που διενεργείται από τον αντιεισαγγελέα του στρατιωτικού Ξάνθης, αντισυνταγματάρχη Φώτη Βραβά, την οποία επιβλέπει ο διοικητής του του σώματος στρατού αντιστράτηγος Τηλιανός Παναγόπουλος, που ενημερώνει σχετικά την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η εξέταση του άτυπου συμβάντου του φυλακίου Μανίτσα στην περιοχή του Εύρου δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει με ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το κάμπινγκ του Φαναρίου λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια και η προσέλευση του κόσμου σε αυτό παραμένει αυξημένη, καθώς είναι ένα από τα ωραιότερα κάμπινγκ της Ελλάδος. Το κάμπινγκ του Φαναρίου λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα κάμπινγκ σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραθεριστών, η θάλασσα είναι πεντακάθαρη και η τοποθεσία και η δομή είναι εξεζητημένη. Όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, καθώς όπως μας είπαν οι παραθεριστές, έχει παραμεληθεί αρκετά. Έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στο κάμπινγκ του Φαναρίου. Όχι όμως σε μόνιμη βάση πριν από κάποια χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια σε μόνιμη βάση. Αλλά κάμπικ κάνω από το 1975. Είμαι φαν του κάμπικ, είμαι ξανθιώτης. Για μένα είναι θεώρηση και φιλοσοφία το κάμπικ. Μας δίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε σε ένα ξενοδοχείο. Τη χαμένη κοινωνικότητα τελικά, την επαφή αν το θέλεις. Αυτή την καθημερινή επαφή και λίγο το χύμα και όχι αυτά τα στάνταρ που έχουμε κολλήσει όλοι μας, που τελικά πιστεύω ότι τα έχουμε για να τα έχουμε. Τα τσαλαπατάμε στην πορεία. Όσον αφορά για το κάμπικ, έχω να πω γιατί έχω κάνει σε πάρα πολλά κάμπικ διακοπές. Είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς μόλυνση. Η τοποθεσία και η δομή του κάμπινγκ είναι εξεζητημένη, θα έλεγα. Μόνο που τα τελευταία χρόνια το κάμπινγκ, και πιστεύω το γνωρίζει ο κόσμος, και οι ένικοι του κάμπινγκ το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Έχουν παραμελήσει κάποια πράγματα. Άλλα λογικά παραμελήθηκαν εκ των πραγμάτων και άλλα ίσως από διαφορία, ίσως δεν μπήκανε στο πετσί αυτής της φιλοσοφίας οι ανάδοχοι αυτοί που το πήραν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος που το έχει αυτή τη στιγμή. Αυτά τα δεινά βέβαια δεν είναι μόνο φτεξίματα του Δήμου. Υπάρχουν οι ευθύνες, ας πούμε, από την πολιτεία και συγκεκριμένα από τον ΕΟΤ, κατά τη γνώμη μου πάντα, που δεν το παραχωρεί αφού δεν το λειτουργεί ο ΕΟΤ, να είναι δηλαδή στην παλιά του δομή, η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Το λέω αυτό και το πιστεύω. Ας το παραχωρήσει τουλάχιστον στο Δήμο για κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλο, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει και μια ανάλογη υποδομή ή να βελτιώσει κάποια πράγματα. Εμείς επανειλημμένως ζητήσαμε κάποια ακρόαση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Μπαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα όποιος θέλει, με αποτέλεσμα
οι ένικοι να παραπονούνται γιατί δεν έχουν το ντουζ το ανάλογο, γιατί είναι βρώμικες οι τουαλέτες, γιατί τσαλαπατούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής, που είναι σημαντικά πράγματα, παιδιά, αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω στους κανόνες υγιεινής το ότι χωράει καμία διαπραγμάτευση. Είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά εδώ. Δεν λέω να φτάσουμε στο σημείο των άκρων να απαγορεύουμε εμείς, γιατί την χάνει να είμαστε εδώ μέσα, τους από έξω, για να μπορούν να επισκέπτονται το κάμπινγκ, να μπορούν να κάνουν μπάνιο, να κάνουν το μπάνιο τους. Είναι ρατσιστικό, δεν θα το ήθελα. Δεν είναι και όμορφο αν το θέλεις. Αλλά μπορούν όμως τουλάχιστον τα αυτοκίνητα να τα αφήνουν απ' έξω. Υπάρχει πάρκινγκ από έξω, γιατί μίλησα για τη δομή του κάμπινγκ, η οποία είναι αξιοζήλευτη, να τα αφήνουν από έξω και να μπαίνουν μέσα και να κάνουν μπάνιο. Από το 1983. Οι εντυπώσεις σας. Το κάμπινγκ πέρασε από κάποιες έτσι σταδιακές αλλαγές, δηλαδή πρώτα το είχε ο ΕΟΤ. Πιστεύω ότι, όχι ότι τώρα έχουμε παράπονο από, από τον Δήμο ή γύρω, αλλά απλά τα πράγματα όσον αφορά τον κρατικό φορέα ήταν καλύτερα. Να φανταστείτε ότι υπήρχαν κάποιες υγειονομικές επιτροπές που ερχόντουσαν από τον ΕΟΤ για να ελέγχουν και να φωτογραφίζουν το χώρο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, απλά όπως βλέπετε και εσείς εδώ ο φυσικός χώρος έχει αλλοιωθεί έως είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ποτίζουμε μόνοι μας, συντηρούμε το παρτέρι ας πούμε που μας αναλογεί κάθε χρόνο και απλά περιμένουμε τώρα μετά από κάποιες δηλώσεις ας πούμε του κυρίου Λίτσου ότι αν θα το παραχωρήσει για 20 χρόνια θα το αναβαθμίσει αρκετά. Ωστόσο, ο υπεύθυνος του κάμπινγκ του Φαναρίου για τη ΔΕΠΑΕ Αιγύρου, Θόδωρος Γκάτζης, τόνισε ότι τα τελευταία 5 χρόνια η προσέλευση του κόσμου στα κάμπινγκ είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν, λέγοντας ότι δεν φτάνει μόνο η δική τους προσπάθεια για να επιληθούν, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή και ο σεβασμός από τους παραθεριστές. Το κάμπινγκ του Φαναρίου λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια από το Δήμο σε συνδιαχείριση με τα ΕΤΑ. Να κρατηθεί αυτό το κάμπινγκ ένα ζωντανό κομμάτι της περιοχής Φαναρίου και ευρύτερα του Δήμου Αιγύρου. Έχετε πολλοί κόσμος κάθε χρόνο? Από την ημέρα που αναλάβαμε εμείς σαν Δήμος, με τις προσπάθειες που έχουν γίνει γενικά στις παραλίες, κάθε χρόνο παρουσιάζεται αυξανόμενη κίνηση όσον αφορά τους επισκέπτες του κάμπινγκ Φαναρίου και σαν παραθεριστές πακέτων και σαν παραθεριστές ευκαιριακούς, ας πούμε, κάποιων ημερών. Εσείς σαν υπεύθυνος εντυπώσεις που ακούτε από τον κόσμο? Ποικίλες. Mm-hmm. Ακούμε τα ευχάριστα, ακούμε και τα δυσάρεστα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε τα δυσάρεστα και να προσπαθούμε για το καλύτερο των παραθεριστών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ψηλά προβλήματα για τα οποία με την προσπάθεια τη δική σας θα διορθωθούν. Δεν πιστεύω ότι δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια η δική μας, παρόλο που εμείς είμαστε κυρίως οι υπεύθυνοι, χρειάζεται και η συμμετοχή των παραθεριστών, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, οι διακοπές στο Φανάρι να είναι διακοπές ουσίας, χαράς, ευχαρίστησης και ο κόσμος να φεύγει το χειμώνα ευχαριστημένος από την καλοκαιρινή σεζόν. Πολλοί είναι αυτοί που νοικιάζουν το καλοκαίρι μπαγκαλόους στην περιοχή του Φαναρίου προκειμένου να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους με θέα τη θάλασσα. Τη δημητική τους έχουν κάθε καλοκαίρι τα μπαγκαλόους στην περιοχή του Φαναρίου, καθώς είναι πολλοί αυτοί που τα νοικιάζουν για να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους έχοντας ως θέα τη θάλασσα. Οι ένικοι δηλώνουν ευτυχισμένοι αφού η μέρα τους κυλά πολύ όμορφα. Ας δούμε λοιπόν τα όσα μας είπαν. Μας αρέσει η τοποθεσία πάρα πολύ. Ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ πέρα. Περνούμε καμία 4-5 εβδομάδες και είμαστε πανευτυχισμένοι. Πού είστε? Έχω γεννηθεί στην Κομωτινή και εργάζομαι εδώ πέρα από το 1964 στη Βιέννη, στην Αυστρία. Μάλιστα. Και γιατί επιλέγετε κάθε καλοκαίρι εδώ στο μέρος? Γιατί σε όλη την Ελλάδα δεν βρήκαμε πιο όμορφότερο μέρος από εδώ πέρα. Δηλαδή όχι μόνο που είναι το μέρος που γεννήθηκα, αλλά εδώ πέρα αισθανόμαστε όλοι ως οικογένεια, όπως ξέρετε έχουμε συνέχεια αυτά τα μπαγκαλός νοικιασμένα. Τα παιδιά μας γνωρίζονται, οι οικογένειες γνωρίζονται και είναι κάτι το ιδιότερο.
Δεν είναι δηλαδή να πας σε ένα μέρος και να κάνεις μια άδεια όλος διόλου ξένος. Είναι τα μπακαλώρους, τα νοικιάζουμε τα τελευταία 3 χρόνια για και τα 3 χρόνια πακέτο. Τώρα την επόμενη σεζόν θα δούμε. Γιατί επιλέγετε τα 3 χρόνια? Γιατί έχουμε μια μόνιμη εγκατάσταση. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι πακέτο. Είμαστε 8 χρόνια εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 20 χρόνια εδώ. Ενώ γιατί δεν επιλέγετε να πάτε κάπου αλλού? Γιατί η φιλοσοφία μου για τις διακοπές είναι ραχτός κάπου και όλα τα συνεπακαλούθα, όχι ταξίδια. Ταξίδια είναι κάτι άλλο, δεν είναι διακοπές. Ωστόσο είναι πανέμορφα εδώ, πώς κυλιάει η μέρες? Φτιάχνοντας όλα αυτά τα πράγματα εδώ, ψαρεύοντας, κάνοντας μπάνιο. Και στο σημείο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αστυνομικά γεγονότα της περιφέρειάς μας. Θανάσιμα τραυματίστηκε 39χρονος κάτοικος Μαυροδάτου Δράμας όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στη τσιμεντένια περίφραξη. Πρόκειται για τον Ιάκωβο Παπαδόπουλο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την τιμητική τους έχουν οι ψαροταβέρνες τώρα το καλοκαίρι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα ή τουλάχιστον σε όλες τις περιοχές. Αυξημένη είναι η κίνηση κάθε Κυριακή στις ψαροταβέρνες στο Φανάρι, ενώ τις καθημερινές δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή για τον κόσμο. Ο κόσμος προτιμά να τρώει κυρίως τα ακριβά ψάρια, τόνισε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ψαροταβέρνας Θανάσης Μπάρμπας, αναφέροντας ότι υπάρχουν τιμές για όλα τα πορτοφόλια. Κυριακές έχουμε πάνω από 150 παρέες μπορούμε να βάλουμε Κυριακές. Αλλά καθημερινές φέτος είναι λίγο πιο μειωμένα τις καθημερινές. Τι ψάρια υπάρχουν? Τα πάντα. Ο κόσμος ποια προτιμά, κύριε Σουσάρου? Τα πολύ ακριβά. Όπως? Σαργό, τσιπούρα, συναγρίδα, γαρίδα, γλώσσα. Να περάσουμε λίγο και στις τιμές τώρα. Οι τιμές είναι τα πρώτα στο 50 ευρώ. Μέχρι πόσο, από ποια τιμή διέρω, μέχρι ποια τιμή? Τα πρώτα είναι όλα στο 50 ευρώ. 5 ευρώ σαρδέλα με γαβρόλα, μεγάλη μερίδα. Η μερίδα δηλαδή στο γαβρό και στη σαρδέλα είναι σχεδόν μισό κιλό. Είναι πάρα πολύ μεγάλες και βάζουμε, ναι, 5 με 6 ευρώ είναι ο γαβρός σαρδέλα. 5 σαρδέλα, 6 ο γαβρός, αυτά. Μειωμένη είναι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι στο Πορτολάγος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ψαροταβέρνας Νίκου Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης τόνισε πως ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επισκέπτεται συχνά τις ψαροταβέρνες, αλλά γενικότερα αναφέρθηκε και στην αδιαφορία του Δήμου για την περιοχή του Πόρτου Λάγους. Όσο για τις τιμές των ψαριών, επεσήμανε ότι είναι πολύ προσιτές. Φέτος η κίνηση είναι πολύ σπασμένη σε σχέση με πέρυσι, που ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Πέρυσι. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και ο κόσμος βλέπω ότι δεν έχει λεφτά και οφείλεται στο χωριό μας σε κάποια, όχι σε κάποια, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης είναι η αδιαφορία του Δήμου προς το χωριό μας. Θα θέλαμε ο Δήμος και η κυρία Δήμαρχος να κοιτάξει λίγο το χωριό παραπάνω όσον αφορά την καθαριότητα της πλάζ και κάτι να γίνει στην παραλία, τόσο ώστε όταν βλέπει ο κόσμος μια ωραία παραλία και μια ωραία θάλασσα θα καθίσει να κάνει και το μπανάκι του, να θα φάει και το ψαράκι του και να πιει το ουζάκι του με ευχαρίστηση. Εδώ μπροστά η παραλία του Πορτολάγου, όσο μπορούμε εμείς οι καταστηματάρχες την κρατάμε καθαρή, κάνουμε κάτι. Περιβάλλον είναι ωραίο και καθαρό, αλλά και λίγη παραπάνω προσοχή από το Δήμο δεν θα ήταν και άσχημο. Θα μιλήσουμε τώρα για τα ψάρια. Ποιο ψάρι είναι το μανάδο? Αυτή την εποχή το χωριό μας, οι ψαράδες μας, βγάζουν μουρμούρια και τσιπούρες με παραγάδια. Είναι οι κουλούρες που λέμε, τα μεγάλα τα δίχτυα, βγάζουν κεφάλια, γουφάρια. Ή μπουρού το ιχθυοτροφείο στον Άι Νικόλα που βγάζει και αυτό κεφάλια, λίγα λαβράκια, τσιπούρες. Οι τιμές είναι προσιτές στον κόσμο. Δεν μας συμφέρει καταρχήν να έχουμε πάρα πολύ ψηλές τιμές. Τιμές για όλα τα πορτοφόλια και για αυτοί που θέλουν να φάνε ακριβό ψαράκι θα το φάνε.
Και αυτοί που θέλουν να φάνε γάβρο, σαρδέλα, κολλιούς, εγώ σαν μαγαζί διαθέτω και από αυτά τα ψαράκια. Και καλαμάρια και γαριδούλες και απ' όλα. Το λασπόλουτρο βοηθάει όσους έχουν προβλήματα με τη μέση τους, τα πόδια, τον αφιένα αλλά και δερματολογικά προβλήματα. Έτσι πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται την περιοχή του Πόρτο Λάγους προκειμένου να κάνουν λασπόλουτρο. Το λασπόλουτρο είναι βοηθός όσων έχουν προβλήματα με τη μέση τους, τα πόδια, τον αφιένα, καθώς και διάφορα δερματικά προβλήματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Ελευθερίας Φιλιός, η οποία εδώ και 8 χρόνια επισκέπτεται την περιοχή του Πόρτου Λάγους προκειμένου να κάνει λασπόλουτρο. Για διάφορους. Για πόνους, για στη μέση, για τα πόδια, για τον αφιένα, ρευματισμούς, αθρετικά, τα πάντα. Τα πάντα. Βοηθάει πολύ. Κάθε μέρα έχεις αυτό. Κάθε μέρα. Επί 8 χρόνια κάθε μέρα. Επί 8 και το χειμώνα. Όχι το χειμώνα, τώρα τη σεζόν του καλοκαιριού. Μάλιστα, μόλις. Κάθε καλοκαίρι είστε εδώ. Ναι, κάθε καλοκαίρι. Από ό,τι βλέπω όμως δεν είστε μόνο. Σήμερα, όχι, ναι, σήμερα δεν έχει αρκετό κόσμο. Εχθές, προχθές έχει πάρα πολύ. Γενικότερα οι νέοι έρχονται. Αυτοί που έχουν πρόβλημα έρχονται. Έρχονται μέχρι και οι δερματίτιδες που έχουν, αυτά τα λιχίνες που βγάζουν στο σώμα. Μέχρι και αυτοί θεραπεύουν. Εμείς 8 χρόνια πάμε και ερχόμαστε, βρήκαμε μεγάλη διαφορά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Jackpot στο Λαϊκό Λαχείο. Μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ στο τρίδημο λαχνό. Λαϊκό Λαχείο. Τρίτη και τυχερή σας. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Τώρα στο έργο Κουρτίδης. Σετ κρεβατοκάμαρας Βένεγκα, ένα κρεβάτι, δύο κομωδίνα, μία συρταριέρα, ένας καθρέπτης, μόνο 490,90. Σύστημα υδρομασάζ BioJet, 170x70 εκατοστά, μόνο 490 ευρώ. Σετ φαγητού 20 τεμαχίων, με δώρο ποτήρια κρασιού 7 τεμαχίων, μόνο 19,90. Έργο Κουρτίδης. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματία. Ιταλός. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, είμαστε πρωτοπόροι στην πώληση κλιματιστικών. Κλιματισμός κοντά σας και οικονομικά. Με κλιματιστικά που αλλάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη ζέστη. Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο κλιματιστικό στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Με υπεύθυνη τεχνική μελέτη και άριστη εγκατάσταση. Ιταλός. Πρωτοπόρος και στον κλιματισμό. Νικηφόρου Γρηγορά 3, πίσω από τη Μητρόπολη. Τηλέφωνο 25310-35723. Μοναδική επιλογή. Στεγάστε τα όνειρά σας με ασφάλεια. Στις οικοδομικές επιχειρήσεις του Σιδέρη Πραντσίδη εργαζόμαστε με συνέπεια και οικοδομούμε διαμερίσματα άψογης κατασκευής με τέλεια θερμοϊχομόνωση, λειτουργικό design και ατομική θέρμανση. Οικοδομικές επιχειρήσεις Σιδέρης Πραντσίδης. Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα χτισμένα με το μεράκι των δημιουργών τους καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ασφάλεια, ευρυχωρία και καλαισθησία. Οικοδομικές επιχειρήσεις Σιδέρη Πραντσίδη. Γιατί το όνειρο μιας ιδιόκτητης στέγης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Χαριλάου Τρικούπη 50, Κομωτινή. Τηλέφωνο 243-65. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Προκρίθηκε η ομάδα της Κομωτινής στους αγώνες υδατοσφαίρισης που συνεχίστηκαν και σήμερα. Προκρίθηκε η ομάδα της Κομωτινής στους αγώνες της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Υδατοσφαίρισης Ανδρών που συνεχίστηκαν και σήμερα. Όσο για τους παίκτες, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όπως και ο προπονητής τους, σύμφωνα με τα όσα είπε ο διαιτητής Μανώλης Γεωργαντόπουλος. Από ό,τι έμαθα, η Κομωτινή θα κατέβει την Τρίτη για προετοιμασία. Ευτυχώς προκρίθηκε. Περισσότερο σας ενδιαφέρει η Κομωτινή, έτσι, μην κάνουμε ανάλυση όλες τις ομάδες. Είναι και ο προπονητής και οι παίκτες για μένα πάρα πολύ καλοί. Άσχετα με το λίγο χρονικό διάστημα που δουλεύουν. Απλά τους λείπουν παιχνίδια, γι' αυτό φαίνεται.
να φροντίσουν οι διοικούντες και οι παράγοντες της ομάδος να κάνουν πολλά φιλικά. Κατά τη γνώμη μου. Τα λέω γιατί είμαι και στο επάγγελμα γυμναστής, οπότε γνωρίζω. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.